Τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Reaper και αυτό είναι το δεύτερο βίντεο για σήμερα Παρασκευή. Το προηγούμενο ήταν το review του Monday Night Raw και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Το link του θα βρίσκεται στο description. Αλλά αυτό εδώ είναι το review του SmackDown, του Bless Show φυσικά τη χθεσινή Πέμπτη, που είναι και το προτελευταίο πριν το Hell in a Cell. Πιστεύω ότι από αγωνιστική πλευρά το επεισόδιο δεν ήταν τίποτα τρομερό, αλλά ω γενική εικόνα ήταν και αυτό καλό SmackDown, χειρότερο όμω από αυτά των προηγούμενων εβδομάδων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο show, ξεκινώντα προφανώ από τον Roman Reigns, από την εμφάνιση του Reigns ο οποίο δεν εμφανίστηκε για να κάνει ένα segment όπω είχε εμφανιστεί ο Dean Ambrose στο Monday Night Raw, αλλά για να αγωνιστεί. Και ποιο ήταν ο αντίπαλός του, δυστυχώ γι' αυτόν ήταν ο μεγάλο κεντρανό Bo Dallas. One on one match λοιπόν το πρώτο τη βραδιά Bo Dallas εναντίον Roman Reigns. Πιστεύω ότι είχαν πέντε jobbers backstage και ήταν τέλο πάντων εκεί ένα υπεύθυνο, του κοίταξε και λέει λοιπόν Ρόμαν Reigns πρέπει να τον πάμε over σίγουρα σε αυτό το SmackDown Α, Μποντάλας Ναι εσύ, εσύ θα αγωνιστείς Και Zack Ryder ετοιμάσου γιατί μπορεί να σε χρειαστώ σε λίγο Μπο βγαίνει. Και βγήκε λοιπόν ο Μποντάλας έκανε αυτό το πρόμο ε, Παρακάλεσε λίγο το Roman Reigns να μην φάει πολύ ξύλο Δώσαν τα χέρια, τελικά έφαγε ένα σπίαρ Έχασε, εντάξει δεν ήταν τίποτα τρομερό το match Squash match προφανώς, ο Roman κέρδισε και μετά από αυτό πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του όπως έγινε και στο ρο αλλά αυτή τη φορά έκανε ένα καλύτερο πρόμο διότι πρώτα απ' όλα έδειξε πόσο πολύ θέλει να κερδίσει τον Bray Wyatt στο Hell in αλλά επίσης έδειξε ότι ξέρει ποιον αντιμετωπίζει στο Hell in a διότι χαρακτήρισε διάβολο τον Bray Wyatt και πως έρχεται από την κόλαση και κάτι τέτοια είναι ξεκάθαρα σατανικός Όπω ε, ακριβώ είπε ο Ρόμαν Ρέι, μετά όμω βγήκε και ο Μπρέι στο Titan και ξανά χτύπησε τον Ρέι εκεί που πονάει με την ατάκα Anyone But You. Και τώρα περιμένουμε να δούμε προφανώ τι θα γίνει και στην τελευταία εβδομάδα πριν το Hell και το μεγάλο showdown μετά. Hell Nessel Match Roman Reigns εναντίον Bray Wyatt. Πάντω δείχνει τον WWE πω ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το feud γιατί ακόμα και σε SmackDown έχουμε εξελίξει όπω είχαμε και στο επεισόδιο αυτή τη εβδομάδα. Στην συνέχεια έχουμε ένα ομαδικό αγώνα τον οποίο είδαμε και στο Raw. Τώρα είναι το rematch, είναι η δεύτερη φορά που τον βλέπουμε. Νέβιλ και Σεζάρο εναντίον Mr. Man The Banks και King Bart. Ο αγώνα ήταν καλό. Ε, πιστεύω πω συνεχίζει να υπάρχει αυτή η απορία στο μυαλό μα. Εάν όντω King Bar και Samus θα γίνουν επίσημοι tag team και θα κυνηγήσουν και του ομαδικού τίτλου στο μέλλον. Προφανώ τώρα έχουμε άλλα huge για αυτού. Όμω είναι πάρα πολύ πιθανό. Είδαμε πάρα πολύ καλή επίδοση από τον Σεζάρο στο συγκεκριμένο αγώνα. Αλάνθαστο ο Ελβετό. Τρομερό μάτσα από αυτόν. Μου άρεσε πολύ. Και πιστεύω ότι ο τρόπο που τελείωσε ο αγώνα εδώ, όπω και στο ρο, ήταν πολύ έξυπνο. Μου αρέσει όταν ο Μπάρετ κάνει ένα bullhammer elbow από το πουθενά. Out of nowhere, ίσω είναι το νέο finisher που θα το λέμε αυτό, εκτό του RKO. Μου αρέσει πολύ ο Μπάρετ και θέλω να τον δω να κάνει κάτι ε, καλό, δηλαδή να τον βάζουν σε ένα σοβαρό feud και όχι σε ξέμπαρκαμάτσει, ε, σε ρο που ίσω χάνει κιόλα όπω γινόταν πριν. Κερδίζουν ξανά οι χείλε εδώ πέρα με τον bullhammer elbow του Μπάρετ στον Σεζάρο και φυσικά το πίνα από τον Σέιμους μετά το Mr. Money the Bank για να πάρει την νίκη. Έπειτα έχουμε τον Zack Ryder, το match του ήρθε, το jobbing match του είναι εδώ και είναι ενάντια στον Intercontinental πρωταθλητή Kevin Owens, one on one προφανώς και ο Ryback βρίσκεται στο commentary. Συνεχώ στους τελευταίους αγώνες του Kevin Owens βλέπουμε τον Ryback να είναι special guest στο commentary αλλά πιστεύω ότι για την ακρίβεια εδώ δεν ήταν special guest στο commentary, απλά καθόταν στο commentary, δεν μίλησε. Αλλά και πάλι το ίδιο πράγμα καταλαβαίνετε τι εννοώ, να κάθετε ringside. Εδώ ο Kevin Owens κερδίζει προφανώ τον Zack Ryder με το pop-up powerbomb κιόλα, όπω κέρδισε στην και καλή στο στα δύο προηγούμενα ρο. Και κοίταξε τον Ryback όταν έκανε το pin. Ωραία. Και ο Big Guy απλά μπήκε μέσα στο ring προφανώ για να του επιτεθεί, όμω ο Kevin Owens βγήκε εκτό. Του έφερε ο διατητή τον τίτλο Intercontinental, αλλά αυτό τον ύψωσε και απλά έφυγε από το ring. Το μόνο που έχουμε δει από θέμα storyline και εξέλιξη, feud, από την στιγμή που ο Kevin Owens κέρδισε τον τίτλο στο Night of Champions Μέχρι τώρα είναι ο Kevin Owens να έχει match Ο Ryback να είναι ringside, δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνει εκεί πέρα να παρακολουθεί τον αγώνα Και τελικά αφού ο Kevin Owens κερδίσει να παίρνει τον Intercontinental τίτλο Να τον υψώνει και να λέει στο Ryback ότι εγώ είμαι ο champion και θα είμαι και μετά το Hell in Cell À, και άντε στην καλύτερη περίπτωση να γίνει αυτό που έγινε εδώ στο SmackDown, δηλαδή ο Ράιμπακ να μπει μέσα στο ring και να επιτεθεί στον Kevin Owens, ο οποίο κέρδισε τον αγώνα. Ο Kevin Owens όμω να φύγει, να πάρει πάλι τον τίτλο, να τον υψώσει και να πει Είμαι champion και θα είμαι και μετά το Hell in Cell Τίποτα δηλαδή, ούτε κανένα brawl, ούτε κάποιο segment με αυτού του δύο. Απολύτω τίποτα. Μόνο αυτό το πράγμα εγώ περίμενα μεγαλύτερη εξέλιξη είναι η αλήθεια. Και έχω ακόμα μια μικρή ελπίδα ότι ίσω τη δούμε στο επόμενο ρο ή έστω στο επόμενο SmackDown. Αλλά και πάλι δεν συμβαίνει. Δηλαδή το να κάθεται αφηνιωμένος μέσα στο Ρίγκο Ράιμπα και να κοιτάει τον Κέβιν Όρμπαν. Εμένα δεν με κάνει ενδιαφέρον για το Intercontinental Championship match. Ελπίζω να δούμε κάτι καλό την ερχόμενη εβδομάδα. Έπειτα περνάμε στον επόμενο αγώνα Ρούσεφ εναντίον Dolph Ziggler σε 1-1 -on match με special guest referee την Summer A. Έξυπνη ιδέα και σίγουρα μια ωραία πινελιά για αυτό το SmackDown. Match of the Night επίση θα το βάλω γιατί δεν είχαμε κάποιο άλλο match που εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε τόσο πολύ. Μου άρεσε όμω πολύ η ιδέα εδώ για το Special Guest Referee Match και θα πω πω αυτό εδώ ήταν το Match of the Night. Ο Ρούσεφ με την Summer ξέρουμε ότι δεν είναι πλέον σε καλή σχέση μεταξύ του, διότι η Σαμερέι έμαθε για τον αραβόνα του με την Λάνα, τον Χαστούκησε στο Ρο. Και τώρα στο SmackDown με αυτή τη μικρή δόση εξουσία που τη δόθηκε, δηλαδή να είναι διαιτητή στον αγώνα του Ρούσεφ, προσπάθησε να του κάνει τη ζωή δύσκολη, γιατί ουσιαστικά μετρούσε πιο αργά στι προσπάθειε για πίν του Ρούσεφ, πιο γρήγορα στι προσπάθειε για πίν του Ζίγκλερ. Παρόλο που είχε πει σε ένα backstage interview πιο πριν στο show στη Renee Yang ότι θα είναι αμερόληπτη, αλλά τελικά ξεκάθαρα δούλευε ω διαιτητή κατά του Ρούσεφ. Και όταν μάλιστα έκανε ένα super kick ο Ρούσεφ, στον Ζίγκλερ προφανώ, δεν ε, μέτρησε καθόλου και τελικά ο Σόουφ έκανε kick out όταν ξεκίνησε να μετράει αργά τελικά η Σαμερέη. Έκανε με τα παράπονα ο Ρούσεφ και ο Σόουφ βρήκε την ευκαιρία για να χτυπήσει το zigzag και προφανώ να πάρει την νίκη με πιν. Πιστεύω πω παρόλο που ήταν ξεκάθαρα αποτυχημένο. Το feud ziggler ρουσεφ δεν πήγανε καλά τα πράγματα και δεν είχαμε και λογικά το τέλος που θα ήθελε το WWE να έχουμε ούτε το τέλος που θα θέλαμε εμείς να έχουμε σε αυτή την αντιπαλότητα Ο Ziggler πήρε αρκετές νίκες ενάντια στο Rusev και πιστεύω ότι σίγουρα βγήκε over αν ένα από του δύο μπορούμε να πούμε ότι βγήκε over από αυτό το storyline Μετά η Summer Ray προσπάθησε να του κάνει τα γλυκά μάτια αλλά ο Ziggler την απέρριψε με αυτό το κλασικό στυλάκι του show-off Έπειτα έχουμε ένα ομαδικό αγώνα που ο Μπρόν Στρούμαν και ο Λου Χάρπερ, δύο από τα τρία μέλη τη Wild Family, αντιμετώπισαν του prime time players, τον Titus Σονιλ και τον Ντάρινγκ Γιάνγκ. Ξεκάθαρα έχουμε ένα squash match εδώ. Οι Μπρόν Στρούμαν και ο Λου Χάρπερ διέλυσαν του prime time players και πήραν την νίκη. Μ' αρέσει που οι prime time players πριν κάποιε εβδομάδε στο SmackDown σε ένα backstage segment, είχαν πει στου Dudley Boys ότι θα κυνηγήσουν τι ομαδικέ ζώνε ξανά, δεν έχουν τελειώσει δηλαδή από το title picture. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί μόνο τζόμπε έκαναν εδώ. Στην συνέχεια του show έχουμε ένα one-on-one -on -one divas match όπου η diva πρωταθλήτρια Charlotte αντιμετώπισε την Alicia Fox και για άλλη μια φορά σε SmackDown καταφέρνει να κάνει κάποιο μέλο τη ομάδα Bella να κάνει τα pouch στο figure 8. Αυτή τη φορά ήταν η Alicia Fox, ωστόσο μετά τον αγώνα η Team Bella επιτέθηκε στη Charlotte, έβγαλε εκτό γρήγορα γρήγορα την Becky Lynch, προφανώ ήταν 3 εναντίον 2. Η Team Bella λοιπόν είχε το πάνω χέρι και η Page. Ναι, η Page ήταν αυτή που εμφανίστηκε για να βοηθήσει την πρώην ομάδα της γιατί πλέον δεν υπάρχει PCB Έτσι λοιπόν επιτέθηκε και στην νίκη και στις άλλες δύο και μαζί με τη Charlotte και την Becky κατάφεραν να σταθούν στο ύψος τους αποκρούοντας την ομάδα Bella Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Paige στη συνέχεια. Όμω, στη συνέχεια αυτού του SmackDown ξέρουμε τι συνέβη. Εμφανίστηκε η New Day, ο Kof King, Big OBG και ο Xavier Woods που για άλλη μια φορά κάνουν ένα πολύ διασκεδαστικό segment, ένα πολύ διασκεδαστικό promo, Αν θέλετε, πείτε το. Το οποίο φυσικά οδηγεί στο main event. Main event time λοιπόν τώρα και έχουμε Kofi Kingston, Big E και Xavier Woods εναντίον Bubba Ray Dudley, Devon Dudley και The Ambrose. Ο homeboy σε αυτό το επεισόδιο στο Cincinnati ήταν ο Dean Ambrose και σίγουρα έπρεπε να υπάρχει κάπου στην κάρτα του SmackDown. Έτσι λοιπόν μαζί με τους Dudley Boys αντιμετώπισε τη New Day έτσι κι αλλιώ τους έχει άχτη από το Monday Night Raw που τελικά η ομάδα του με τον Eddie Orton δεν κατάφερε να κερδίσει τους Kofi Kingston και Big E. Εδώ πήγε αρκετά καλύτερα θα λέγαμε το πράγμα για τον Ambrose, ο οποίος όχι μόνο είχε μια πολύ καλή απόδοση στον αγώνα, δέχτηκε ελάχιστα χτυπήματα αλλά κατάφερε και να πάρει την νίκη με τους Dudley Boys παρόλο που αυτή προήλθε μέσω disqualification, διότι ο Xavier Woods την ώρα που γινόταν ένα pin στον φίλο του Coffee Kingston επιτέθηκε στον ε, Baba Ray με το τρομπόνι και έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πως προκάλεσε disqualification και η ομάδα του έχασε όμως μετά από όλη την κυριαρχία για την New Day, η οποία διέλυσε τους πάντες που βρισκόντουσαν στο ring, δηλαδή τους Dudley Boys και τον Dean Ambrose, έκαναν χτυπήματα με το τρομπόνι, finishers, Shining wizard από τον Xavier Woods, είδαμε Trouble in Paradise από τον Kofi Kingston, επίσης είδαμε τον Double Finisher εδώ με Kingston και Big Πραγματικά πραγματικά κυρίαρχη New Day, Πιστεύω ότι συνεχίζουν τα καλά επεισόδια για αυτή, γιατί και εδώ ναι μεν έχασε, αλλά και πάλι ήταν στο προσκήνιο στο τέλος του επεισοδίου, το οποίο πιστεύω τέλος ήταν αρκετά καλό. Μου αρέσει το γεγονό ότι η New Day είναι ναι μεν αυτή η χιουμοριστική heel tag αλλά πολλέ φορέ μπορεί να γίνει σοβαρή heel και να καταστρέψει τον ανταγωνισμό όπω έκανα και σε αυτό το επεισόδιο. Μου άρεσε λοιπόν το τέλο αρκετά και μου αρέσει σίγουρα πάρα πολύ η New Day. Περιμένω να δω τώρα την επόμενη εβδομάδα στα show Ποια από τι δύο ομάδε θα έχει το momentum, δηλαδή οι Dudley Boys ή η New Day, καθώ φτάνουμε στον αγώνα για του ομαδικού τίτλου στο Hell's Hell Cell. Αυτά λοιπόν από μένα για το χθεσινό επεισόδιο του SmackDown. Πιστεύω ήταν ένα καλό επεισόδιο, απλά δεν ήταν τόσο δυνατό στο αγωνιστικό κομμάτι. Αφήστε μου τι δικέ σα απόψει από κάτω στα comments και φυσικά κάντε like στο βίντεο αν σα άρεσε και subscribe στο κανάλι για να μην χάσετε τα ερχόμενα βίντεο. Είμαι ο Reaper, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Show off.